25 χρόνια γιορτάζει φέτος το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Pharmacerv Lilly, με εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα να σώζονται καθημερινά από τα καινοτόμα φάρμακα που ανακαλύπτει η εταιρεία. Τα πρώτα βήματα είναι πολύ πριν από 50 χρόνια στον χώρο του φαρμάκου, αλλά η έρευνα που ήταν το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα πριν περίπου 28 χρόνια. Αργήσαμε να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια, διότι λόγω των διαφόρων πραγμάτων, αλλά θέλω να πω ότι είμαστε συγκινημένοι απόψε και υπερήφανοι που γιορτάζουμε αυτό το σημαντικό γεγονός μαζί με τους συνεργάτες μου, τους 30 συνεργάτες μου οι οποίοι έχουν δώσει την ψυχή τους όλα αυτά τα χρόνια για να κατορθώσουμε τόσες μελέτες και να βοηθήσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς σημαντικά καινοτόμα και πρωτοπόρα φάρμακα, καινούργιες θεραπείες για τη θεραπεία ασθενειών και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε στη χώρα μας με αυτόν τον τρόπο. Οι κλινικές μελέτες είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει μια φαρμακοβιομηχανία για τη χώρα μας. Δίνουν πολλά, έχουν πολλαπλά ωφέλη για πολλούς ανθρώπους. Και για το σύστημα υγείας, για την οικονομία εν γέννη, για τις εταιρείες βέβαια, για τους γιατρούς, επιστήμονες υγείας, αλλά κυρίως για τους ασθενείς. Γιατί έχει ένας ασθενής πρόσβαση σε ένα νέο φάρμακο, σε μια νέα ελπίδα, πολύ νωρίς και πριν είναι εμπορικά διαθέσιμο. Τώρα, εμείς πλησιάζουμε τώρα 30 χρόνια, σήμερα γιορτάζουμε τα 25, αλλά σύντομα θα είμαστε να γιορτάσουμε και τα 30 από την πρώτη κλινική μελέτη που κάναμε στη χώρα. Μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια έχουμε βοηθήσει πάνω από 15.000 Έλληνες ασθενείς να πάρουν ένα φάρμακο και να βρουν μια ελπίδα. Εκτός όμως από τον ασθενή, έχουμε εκπαιδεύσει και βοηθήσει πάνω από 1.000 επιστήμονες υγείας να μάθουν τι σημαίνει έρευνα και να δουν τα ονόματά τους στα πιο έγκριτα περιοδικά στον κόσμο. Και να συμμετέχουν βέβαια στην ανάπτυξη και στη δημιουργία ενός νέου φαρμάκου. Και τελευταία έχουμε επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία. Και μια επένδυση που είναι υπηρεσία, είναι πάρα πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία για την οικονομία της χώρας. Ποια ήταν η πρώτη κλινική μελέτη που κάνατε στην Ελλάδα? Ναι. Η πρώτη κλινική μελέτη έγινε για ένα φάρμακο για την οστεοπόρωση. Τότε η ονομασία ήταν ραλοξιφένη, το ξέρουμε ως ευίστα σήμερα. Υπάρχει ακόμα και βοηθάει κάποιες ασθενείς για να αποφύγουν κατάγματα. Αλλά αυτό ήταν το 1996 άρχισε, το 1998 μπήκε η πρώτη ασθενής στο κέντρο του κυρίου Κρεατσά και έκτοτε η ομάδα μεγαλώνει. Σήμερα είμαστε πάνω από 40 άτομα στην εταιρεία που ασχολούνται με την κλινική έρευνα και τρέχουμε δεκάδες ερευνητικά προγράμματα στη χώρα. Μάλιστα, η εταιρεία μας πέρυσι, άρχισε την μεγαλύτερη κλινική μελέτη φάση 3 που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η οποία αφορά ένα νέο φάρμακο για το διαβήτη. Στην Ευρώπη επενδύονται 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για κλινική έρευνα. Τώρα στην Ελλάδα δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, αλλά από αυτά που μαθαίνουμε και ακούμε, έχουμε μία επένδυση της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς σαν Ελλάδα, σαν ομάδα ελληνική, ανταγωνιζόμαστε ομάδες από άλλες χώρες για να προσελκύσουμε κλινική έρευνα. Αυτό που χρειάζεται είναι καλή συνεργασία και οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Μια κλινική μελέτη εμπλέκει τις εταιρείες, εμπλέκει τους ασθενείς και ενδιάμεσα εμπλέκονται γιατροί, διοικήσεις νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ, δημόσιες δομές, διάφορες αρχές. Είναι πολλά μέρη του συστήματος που πρέπει να συνεργαστούν. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια σημαντική εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας της εμβληματικής εταιρείας Pharmacerv Lilly. Μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, αλλά ιδιαιτέρως με πολύ σημαντική παρουσία στον τομέα του μεταβολισμού του σαχαρόδους διαβήτη, των νευρολογικών ψυχιατρικών παθήσεων και βεβαίως με κινητοποίηση πολλών κλινικών μελετών της εταιρείας, οι οποίες ενεργοποιούνται στην Ελλάδα
Το θέμα των κλινικών μελετών είναι ζωτικής σημασίας για τον τόπο, δίνει την ευκαιρία στους ασθενείς να λάβουν καινοτόμα φάρμακα πριν αυτά πάρουν έγκριση και κυκλοφορήσουν και βεβαίως δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Η προσφορά των κλινικών μελετών στην κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική αλλά την παγκόσμια κοινωνία, και για να είμαι πιο σωστός να πω στον άνθρωπο, είναι πολλαπλή και σχετίζεται είτε με το φάρμακο το οποίο είναι το αποτέλεσμα της κλινικής έρευνας, αλλά άρα λοιπόν σχετίζεται με την επιστήμη, σχετίζεται με την υγεία του πληθυσμού, αλλά έχει και μια σημαντική οικονομική οπτική και σημασία, διότι η κλινική έρευνα απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, άρα λοιπόν οι χώρες οι οποίες διεξάγουν κλινικές μελέτες δέχονται αυτές τις επενδύσεις από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή η Pharmacerv Lilly είναι μία από τις λίγες εταιρείες οι οποίες εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά στην κλινική έρευνα και όχι μόνο οικονομικά αλλά και σε θέσεις εργασίας, διότι είμαστε ίσως η μοναδική εταιρεία που δουλεύουμε με μοντέλο in-house, δηλαδή δεν κάνουμε outsourcing. Άρα όλη η διαδικασία ελέγχεται από προσωπικό της Pharmacerv Lilly. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να διεκδικούμε περισσότερες μελέτες, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που διεκδικούμε, και αυτή τη στιγμή, εάν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, η Pharmacerv Lilly είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά αριθμό κλινικών μελετών στην Ελλάδα